Εκεί που πληρώναμε εμείς, ας πούμε, στο ένα μαγαζί 1500 ευρώ, αυτή τη στιγμή ήρθε η ΔΕΗ χτες 2.960. Αυξήσεις που προκαλούν σοκ και απόγνωση βλέπουν στους λογαριασμούς ρεύματος χιλιάδες κριτικοί. Το κόστος της ενέργειας είναι πλέον δυσβάσταχτο, κυρίως για μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα διπλάσια, καρδούλα μου. Ούτε air condition να ανάψαμε τίποτα. 200-300 ευρώ παραπάνω. Για ένα νοικοκυριό με πόσα μέλη. Εντάξει, τρία μέλη είμαστε. Με τρία μέλη, εντάξει, είναι λίγο τσιμημένο. Ήρθε δηλαδή εκαθαριστικός λογαριασμός, λέμε τώρα, ή έναντι. Εκαθαριστικός είναι, 500 ευρώ. 23 του 21. 584. Εντάξει. Τώρα, 23 του 22 του 22, 2.328. Πόσο είναι το επιπλέον, αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής? 1.680. Ακόμη και σε περιπτώσεις που τα νοικοκυριά είναι ενταγμένα στο κοινωνικό τιμολόγιο και παρά την κρατική επιδότηση, οι λογαριασμοί ρεύματος είναι υπέρογγοι και σε συνδυασμό με το γενικό κύμα ακρίβειας γίνεται αδύνατη η εφάπαξ εξόφλησή τους. Συνήθως το εκαθαριστικό ερχόταν 1.200, 1.500, τόσο το εκαθαριστικό, και φέτο μας ήρθε 2.800. Τώρα, το καινούριο ρεύμα. Είναι εύκολο αυτά να εξοφληθούν ή γίνονται ρυθμίσεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Και εντάξει, ρυθμίσεις πρέπει να είσαι βέβαια και πιστή, συνεπής, και να πληρώνεις και το τρέχον ρεύμα που έρχεται. Δύσκολο είναι τώρα με το κρύο και είμαστε μέσα όλη μέρα. Δύσκολο είναι. Πάρα πολύ δύσκολα είναι όλα. Όλα έχουν ακριβήσει. Το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα. Μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που πασχίζουν να επιβιώσουν δέχονται το ένα χτύπημα μετά το άλλο, με το κόστος παραγωγής να διπλασιάζεται. Η μετακύληση των αυξήσεων του ρεύματος στα προϊόντα τους είναι μονόδρομος, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό των αρτοποιείων. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά θα τα πληρώσει ο καταναλωτής. Γιατί δεν μπορούμε να κρατηθούμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις τιμές εκεί που ήταν. Και γι' αυτό το λόγο, ότι από Δευτέρα ανεβαίνει το ψωμί από 2,40 το κιλό, πάει στα 2,80. Ακρίβησε και το αλεύρι, ακριβήσαν οι ζάχαρες, τα βούτυρα. Πώς θα γίνει? Όαση στην έρημο μοιάζουν οι περιπτώσεις καταναλωτών που δεν έχουν δει ακόμη τσιμπημένους λογαριασμούς. Δεν έχω δει παραφουσκωμένο λογαριασμό. Και απορώ και λέω να ζητήσω και από ένα φίλο μου να δω για αυτό. Και εκεί προχθές άκουσα και έβριζε και 600 ευρώ λογαριασμό. Εγώ, να, και τώρα 100 ευρώ είναι. Ούτε σωστά να τα 97. Και ο προηγούμενος το ίδιο. Δεν ξέρω. Πολύ ακριβά πληρώνουν και οι Δήμοι και οι δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης αποχέτευσης στην εκτόξευση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας έχει υπολογίσει ότι οι λογαριασμοί ρεύματος το δίμηνο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου πήγαν στους Δήμους αυξημένοι από 80% έως 120%.